Πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την εθνική ομάδα, η οποία έχει διαγράψει εντελώς το παιχνίδι με την Team USA και έχει μπροστά της έναν πολύ μεγάλο τελικό. Είναι το πρώτο do or die παιχνίδι της γαλανόλευκης στο παγκόσμιο κύπελο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Δύο ομάδες που έχουν το ίδιο ρεκόρ στον όμιλο, μία νίκη, μία ήττα. Και το παιχνίδι που θα διεξαχθεί 4 παρά 20 ώρα Ελλάδας θα κρίνει το ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί όπου περιμένουν ήδη η Λιθουανία και το Μαυροβούνιο. Η εθνική ομάδα έκανε προαιρετική προπόνηση στην Νόια Κίνο Αρένα. Δεν ήταν όλοι οι παίχτες του Δημήτρη Τούδη στο γήπεδο. Κάποιοι ήρθαν για να ξεμουδιάσουν πιο πολύ, όπως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Γιώργος Παπαγιάννης. Πολύ καλό το κλίμα. Η ψυχολογία βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το παιχνίδι είναι τελικός. Δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα. Όλοι έχουν καταλάβει ότι το 40 λεπτό που ακολουθεί είναι το πιο κρίσιμο σε εθνική στο παγκόσμιο κύπελο και θα προσπαθήσουν άπαντες να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι χωρίς αύριο για την εθνική, η οποία θέλει να τα δώσει όλα και να φύγει νικήτρια από την Μολοβέιζη Αρίνα για να κλείσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου.